Το σπίτι του παιδιού στην Αθήνα, εντός του οποίου λειτουργεί το Κέντρο Συνηγορίας του Παιδιού, αποτελεί τη μοναδική δομή στην Ελλάδα με στόχο τη διασφάλιση φιλικής δικαιοσύνης για παιδιά μέσω μιας και μοναδικής μαρτυρικής κατάθεσης. Ανάλογη δομή είναι να δημιουργηθεί και στο Ηράκλειο, με τον Κώστα Γιαννόπουλο να αναφέρεται στις αδυναμίες του όλου συστήματος και στη δέσμευση που έλαβε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης ώστε να ξεπεραστούν οι όποιες αγγυλώσεις για τη δημιουργία το σπίτι του παιδιού. Αυτός ο χώρος λοιπόν, η λογική του είναι να πηγαίνουν όλοι οι επαγγελματίες να βλέπουν το παιδί μοναδικά. Δεν έγινε αυτό, έγινε κάτι άλλο, το οποίο είναι στρεβλό. Χθες είχαμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης κοντά μας και μας υποσχέθηκε ότι αυτό θα αλλάξει με την υποστήριξη του Πρωθυπουργού, όπως μου ανέφερε. Και θα δημιουργηθεί το σπίτι του παιδιού. Και θα αλλάξει ο νόμος για να δημιουργηθεί το σπίτι του παιδιού. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν προσληφθεί άνθρωποι για το σπίτι του παιδιού και δεν υπάρχουν σπίτια του παιδιού. Το Κέντρο Συνηγορίας του Παιδιού ξεκίνησε, ήταν μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την Αμερική το 1985. Είναι ένας χώρος όπου ένα παιδί το οποίο έχει υποστεί κακοποίηση καλείται μία και μόνο φορά να μοιραστεί αυτή την αρκετά τραυματική εμπειρία. Ο κύριος Νιούλιν είναι πολύ ενθουσιασμένος για τη συνεργασία με τον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Ο Κώστας Γιαννόπουλος περιέγραψε την ταλαιπωρία των κακοποιημένων παιδιών, τα οποία δεν αντέχουν να καταθέτουν σε αρκετά διαφορετικά άτομα, μεταβαίνοντας από το ένα γραφείο στο άλλο, κάτι που θα μπορούσε να αποφευθεί μέσω της δημιουργίας ενός χώρου, όπου θα καλείται μία και μόνο φορά να μοιραστεί αυτή την τραυματική εμπειρία. 14 διαφορετικοί άνθρωποι κάνουν συνέντευξη στο παιδί. Δεν είναι μόνο η ψυχή του παιδιού, είναι και η δικαιοσύνη που πρέπει να απονεμηθεί. Κουράστηκα, λέει, μας είπε μια 12χρονη. Δεν μπορώ να ξαναπάω να καταθέσω. Έκανε μετό. Και είχε ψυχοσωματικά. Δεν άντεχε να ξαναδεί αυτόν τον πατέρα που την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά. Κάποια στιγμή δεν μπόρεσε να πάει και την δίκασαν με 30 ημέρες φυλάκισης γιατί δεν πήγε. Δίκασαν το παιδί, το 12χρονο, 13χρονο παιδί. Στις συγκλονιστικές περιγραφές παιδιών που κακοποιήθηκαν σεξουαλικά, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού. Μια λεπτομέρεια που είπε ένα παιδί κάποια στιγμή στη συνέντευξη, που ήταν ότι στο μπάνιο που κλείδωσε αυτός ο τύπος, είχε μια αλυσίδουλα. Αυτό είναι σημαντικό και αναφέρεται. Όταν λοιπόν στο δικαστήριο κατέθεσε, είπε ότι δεν έφυγε από το σαλόνι καθόλου, αλλά δεν πήγε στο μπάνιο. Και όταν λοιπόν πήγαν οι αστυνομικοί στο σπίτι αυτό το συγκεκριμένο, πήγαν και βρίσκαν την αλυσιδούλα που το παιδί είχε περιγράψει και είχε ζωγραφίσει. Σε αιτήσια βάση, 1.800 κλήσεις για περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών δέχεται το Χαμόγελο του Παιδιού, ενώ πέρυσι δέχτηκαν 8 καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση.